ο Ιγκόρ πετάει μπροστά. Έχει χώρο ο Τζάνης, τώρα τρέχει να καλύψει ο Γεωργίου. Ο Κάσες 1-2. Ο Παθρακικός πριν από 3 λεπτά ήταν πίσω στο σκορ και μέσα σε 2 λεπτά γυρίζει το παιχνίδι. Κάνει την ανατροπή σε αυτό το διάστημα και προηγείται πλέον με 2-1. Με τα γκολ αρχικά του Ιγκόρ για την ισοφάριση και του Χωσέ Μαρία Κάσες του Ισπανού για το 1-2 σε αυτή την ξαφνική κόντρα. Διώχνει ο Μουλόπουλος, η μπάλα πάντως παίρνει ύψος χωρίς να απομακρυνθεί. Το κοντρόλ από τον Ιωαννίδη, εξαιρετική τρίπλα από τον Κάσες. Μια υπέροχη ποδοσφαιρική στιγμή από τον Ισπανό και συνέχεια περίεργη στη φάση. Μπάλα χτυπάει στο κόρνερ, στο σημαίακι του κόρνερ. Δεν βγαίνει και ο Παθρακικός χάνει με τον Ιγκόρ Ντε Σόουζα Φονσέκα μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία για αυτόν στο δεύτερο ημίχρονο. Αυτός είναι ο Κάσες. Πέρασε η μπάλα στα δίχτυα στο 49. Ο Κάσες ανοίγει το σκορ. Αμαρκάριστο στο δεύτερο δοκάρι ο Κάσες. Τη στέλνει στα δίχτυα για το 0-1. Τζάνης θα παίξει ωραία το 1-2 και το σου γκολ. 1-0 με τον Τζάνη, έπαιξε πολύ ωραία το 1-2 με τον Κάσες. Το δεξί σουτ αφήνει άναυδο τον Αθανασίου στο 11. Ο Παθρακικός ανοίγει το σκορ εδώ στο Παγκρίτιο. Πολύ ωραία προσπάθεια από τους παίκτες του Παθρακικού. Λαδάκης. Το σουτ από τον Κάσες μπλόκαρε ο Καπίνο. Καλό σουτ από τον Ισπανό. Βγήκε ο Ρωμαίο η μπάλα στα δίχτυα. Άλλη προβάδισμα. Κίνηση. Το 99, πολύ γρήγορα η ομάδα του Πανθρακικού θα ανοίξει το σκορ. Η παλιά πίσω από την άμυνα από τον Σαρακατσάνα για τον Κάσες, ο οποίος θα περάσει όλη την άμυνα του Άρη με το δεξί πόδι και με το αριστερό θα κάνει το πλασέ στην δεξιά αγωνία του τροντοφύλακα του Άρη του Σοκράτη Διούδη. 1-0 για τον Πανθρακικό, πολύ σημασία. Γρήγορα, μόλις το 6ο λεπτό. Έχει σημασία πια να πω Γιάννη Κοντοέ ότι πλασάρει, ότι έχει περάσει όλους τους παίκτες, έχει κάνει κούρσα 50 μέτρων και όμως πλασάρει. Δείχνει την ποιότητα του παίκτη. Ο Ισπανός Πέτρο. Και απέναντι σε 6 παίκτες του Άρη που έχουν πολύ κακή τοποθέτηση για να αποσοβήσουν το τέρμα, εύκολο γκολ. Έφαγε εύκολο γκολ. Πέρα από την καλή προσπάθεια του Κάσες, ο Άρης εδώ τρώει πολύ εύκολο γκολ. Δηλαδή όλοι είναι θεατές. Το δεύτερο σε 1-1. Όμως δείτε εδώ τι κάνει ο Κάσες στο 2-1. Περνάει 1, 2, 3, 4 γκολ. Φοβερό γκολ. Ούτε σε προπόνηση, δεν τρως τέτοιο τέρμα. Να βλέπουμε και το καλό μας. Εσύ λες τώρα ναι, το αρνητικό. Εγώ μιλάω από την πλευρά του προπονητή όσον αφορά την άμυνα. Ναι. Η προσπάθεια εκπληκτική, αλλά βοηθάει όλη η άμυνα για να γίνει αυτή η προσπάθεια. Είναι όλοι θεατές, κοιτάξτε. Και ο τελευταίος που τρώει την προσπίση πέρα όλες, από τον Πουλίδο εδώ, κοιτάξτε. Είναι ο Έλσνερ, ο επιθετικός. Τεράστια, έχει υπάρχουν λάθη βέβαια. Πάντως Γιάννη Κοντά είναι το βάζει. Εδώ μάλλον φωτογραφίζει τη γενικότερη ψυχολογία που υπάρχει στους παίκτες του Άρη. Δηλαδή αυτό το βάρος που καταβαίνουν αυτά τα παιδιά να παίξουν κάθε Κυριακή είναι πολύ μεγάλο. Και αποτυπώνεται στα πατήματά τους μέσα στο γήπεδο. Ουσιαστικά είναι δύο τετράδες. Και ο Ήλιτς. Πάσα για το Ζεκίνια. Θέλει να φύγει από το Βελίνι. 2-0. Και χώρο ο Παθρακικός. Χτύπησε στην κόντρα, ο Πας ρισκάρει, παίζει με 10, η αλλαγή του Ιγκόρ ο Ζεκίνια. Ο βοηθός δείχνει τώρα φάουλ του Περόνε. Περόνε που διαμαρτύρεται, υπάρχει μια γκρίνια εδώ και λίγη ώρα, το φάουλ εκτελέστηκε, ο Κάσες ευκαιρία, πλασάρει γκολ. Εκμεταλλεύεται κατά τον καλύτερο τρόπο το γεγονός ότι όλοι είχαν με κάτι να ασχοληθούν, ότι ο Περόνε διαμαρτυρόταν στον βοηθό, ότι οι παίκτες της Καλονής είχαν αποσυντονιστεί, βρέθηκε γρήγορα στην επίθεση, στον κατάλληλο χρόνο, πλάσαρε το σιδεράκι ο Κάσες, έκανε το 1-0 στο 54 για τον Πανθρακικό. Ιγκόρ,
πετά για τον Κάσες για να φύγει ο Πανθρακικός μπροστά. Εκπληκτική τρίπλα του Κάσες. Βγάζει για τον Ίγκορ, γυρίζει ο Γιαννούλης. Σούτ από τον Ίγκορ, 1-1. Έξοχα εκδηλωμένη αντεπίδεση από τον Πανθρακικό. Σας λέγαμε ότι η ομάδα της Κομωτινής σκοράρει πολύ εύκολα εκτός έδρας. Εξαιρετική αντεπίθεση. Την άρχισε ο Ίγκορ, την τελείωσε μετά την παλιά του Κάσες. Πρέπει να περάσουν τέτοιες πάσες. Εδώ πάντως υπάρχει κενό. Ο Κάσες το δοκάρι. Ο Μπαϊκαρά πήδηξε ψηλά και πήρε την κεφαλιά. Υπόδειξη για offside του βοηθού. Στο 43 ο Πανθρακικός πλησιάζει το 1-0. Ο Διόγκο στον Κάσες. Ξανά ο Διόγκο στην περιοχή. Ο Τριτσόνης δείχνει παίζεται. Κάνει τη δύσκολη επέμβαση προηγουμένως. Τώρα εκτελεί το corner. Ο Κάσες γυρίζει εκτός ισορροπίας. Ο Ίγκορ από κοντά 1-0. Ο Κάσες χωρίς να βλέπει. Προφανώς έχει δουλευτεί στην προπόνηση ότι υπάρχει. Μία ακόμη προώθηση από τον Κάσες. Είναι ο Φλίσκας αυτός που κάνει ένα ακόμη φάουλ και η δεύτερη κίτρινη κάρτα από τον Ζαχαριάδη. Σε λιγότερο από ένα λεπτό, δύο κίτρινες κάρτες στον Φλίσκα. Σολάρη δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την πίεση από τον Ρωμαίου. Ο Κάσες έκανε το σούτ με το δεξί σε ετοιμότητα ο συμπατριώτης του, ο Τσέμα. Σαρακατσάνος, Κάσες περνάει για τον Τζάνι. Ο Τζάνι στο τετατέτ πλασάρι, ανοίγει την τελική προς την εστία. Στο δεύτερο ημίχρονο βρίσκει το δρόμο προς τα δίχτυα με σκόρερ και υπογραφή τέρματος. Ένα ακόμη γέμισμα στα καρέ των φιλοξενούμενων. Η δεύτερη κεφαλιά από τον Κάσες, 2-1 προβάδισμα και πάλι για τον Πανθρακικό. Με τον Κάσες να δημιουργεί το πρώτο γκολ και να πετυχαίνει το δεύτερο για να πανηγυρίσει το έκτο του γκολ στο πρωτάθλημα.